Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόβους τους αλήσαντα δείξαν, καταπέψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και διαύδον την οικουμένην σαν γυναίξας φιλάνθρωπε δόξας. Καθίστε. Είμαστε πατέρες, χριστιανοί μου, από το διαδίκτυο. Ένας μουσουλμάνος στην Αίγυπτο σκότωσε τη γυναίκα του και την έθαψε με τα δυο κοριτσάκια τους. Το ένα ήταν μωρό και το άλλο 8 ετών. Τα κορίτσια τα έθαψε ζωντανά. Ύστερα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι τα κορίτσια τα σκότωσε ένας θείος τους. Μετά από 15 μέρες, πέθανε ένα άλλο μέλος από το σόι τους. Οι δικοί του αποφάσισαν να τοποθετήσουν τη σωρό στον τάφο όπου βρισκόταν η μητέρα και τα δύο κοριτσάκια. Όταν άνοιξαν τον τάφο για την κηδεία και την ταφή, οι παραβρισκόμενοι δεν πίστευαν στα μάτια και στα αυτιά τους. Βρήκαν κάτω από το χώμα τα δύο κοριτσάκια ζωντανά. Φοβερό. Μετά από 15 μέρες ζωντανά. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλη τη χώρα και ο πατέρας των παιδιών καταδικάστηκε σε θάνατο. Όπως ήταν φυσικό, οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή πάνω στο μεγαλύτερο παιδί προκειμένου να τους διαφωτίσει για το πώς επέζησαν. Ένας άντρας άρχισε να διηγείται το κοριτσάκι, ο οποίος φορούσε λευκά ρούχα που έλαμπαν σαν τον ήλιο, με χέρια ματωμένα από πληγές. Ερχόταν και μας έδινε φαγητό, ήταν η απάντηση της μικρής. Ακόμη ο άνθρωπος αυτός ξυπνούσε και τη μαμά μου για να περιποιηθεί την αδελφή μου. Το Εθνικό Αιγυπτιακό Κανάλι, το οποίο πήρε τη συνέντευξη, μετέδωσε μέσω μιας μουσουλμάνας δημοσιογράφου το εξής. Ο άντρας αυτός δεν μπορεί να ήταν άλλος από τον Ιησού, διότι κανείς άλλος δεν κάνει τέτοιου είδους πράγματα. Μπορεί μεν οι μουσουλμάνοι να δέχονται ότι ο Ιησούς δηλαδή, τα έκανε όλα αυτά, αλλά οι πληγές δείχνουν ότι πραγματικά σταυρώθηκε, όπως επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς ζει. Εξάλλου κανείς δεν διανοήθηκε να μην βασιστεί στα λόγια του κοριτσιού, γιατί ούτε αυτή ούτε η αδελφούλα του θα ήταν δυνατόν να επιζήσουν ύστερα από 15 μέρες μέσα σε έναν τάφο, εάν δεν συνέβαινε ένα πραγματικό θαύμα. Οι ηγέτες των μουσουλμάνων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο, καθώς ούτε την αυθεντικότητα του θαύματος μπορούν να αμφισβητούσουν, ούτε και να περιορίσουν την έκταση που πήρε η δημοσιότητα όλης αυτής της ιστορίας. Εδώ βλέπουμε την αδυναμία των δαιμόνων και των σκοτεινών δυνάμεων να μην μπορούν να διαψεύσουν ή ακόμα και να ειρωνευτούν αυτό το θαύμα που έκανε ο Σωτήρας Χριστός σε μουσουλμάνους. Ιδού η δύναμη της πίστης και η αδυναμία του σατανά και των δαιμόνων του. Και έρχεται τώρα ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος στο θρησκευτικό του φυλάδιο του Ευροκλείδων να συμπληρώσει, γνωστοποιώντας μια είδηση που δημοσιεύθηκε επισήμως, ότι τον περασμένο χρόνο διετέθησαν 4 εκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής σε τουρκική γλώσσα.
Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο 4 εκατομμύρια τουρκικές οικογένειες απέκτησαν την Αγία Γραφή. Αριθμός απίστευτος. Η Αγία Γραφή best seller στην Τουρκία. Και αυτή την διάδοση δεν μπόρεσαν με τις τόσες σκοτεινές δυνάμεις που διαθέτουν οι δαίμονες μέσω των Τούρκων, δεν μπόρεσαν να την εμποδίσουν. Άρα και πόσοι από εμάς που ανήκουμε στο ευσεβέσιμον έθνος που λέμε και υπέρ του ευσεβούσιμον έθνος, έχουμε σπίτι μας και κυρίως ανοίγουμε την Αγία Γραφή, και πόσο η Αγία Γραφή έχει επηρεάσει την προσωπική και κατ' επέκταση την κοινωνική μας ζωή. Το ευσεβέσιμον έθνος της φιλοχρηματίας, της απάτης, της διαφθοράς, του πανσεξουαλισμού, της ρεμούλας, του αμοραλισμού, με την οικονομική κρίση ξεγυμνώθηκε τελείως. Αποκαλύφθηκε ένα έθνος δισεβές και παράνομων. Αναρωτιόμαστε μήπως τα φοβερά λόγια του Χριστού απευθύνονται πλέον και σε μας, τους τωρινούς νεοέλληνες ορθοδόξους χριστιανούς. Αρθίσετε αφημώνει Βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Εσείς τι λέτε? Εγώ προσωπικά το φοβάμαι. Μέχρι εδώ ήταν η αναφορά του πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου. Και το φοβάμαι διότι ως ορθόδοξοι νερόβραστοι χριστιανοί που είμαστε, δεχθήκαμε τον πολιτικό και αρνηθήκαμε τον εκκλησιαστικό ορθόδοξο γάμο. Αγκαλιάσαμε τις ελεύθερες συμβιώσεις και περιφρονήσαμε την ευλογία του Θεού. Πλημμυρίσαμε την ορθόδοξη Ελλάδα μας με τα αίματα των δολοφονημένων παιδιών, με τις 300.000 και πλέον εκτρώσεις το χρόνο χωρίς ήκτο και μετάνοια. Ανεχθήκαμε και ανεχόμαστε τον ανώμαλο και αφύσικο δεσμό των ομοφιλοφίλων και τη λεσβιακή αισχρή σχέση από τους ευλογημένους εν Χριστώ και νομίμους εκκλησιαστικούς γάμους. Ακόμα και ταφές νεκρών έχουμε χωρίς τις νεκρόσιμες ορθόδοξες ακολουθίες. Ανεχόμαστε ακόμα και το καινούριο φαινόμενο το αντικλησιαστικό των αγάμων μητέρων. Τα σπίτια μας όπου υπάρχει οικογένεια έχουν μεταβληθεί σε ξενοδοχεία παρά σε στέγη στοργής, αγάπης, θυσίας και προσευχής. Και τα μοναχικά παιδιά μας μεγαλώνουν στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, όπου ένας δεν λέει στον άλλον ούτε καλημέρα στο διπλανό του. Σήμερα με πολλή ευκολία διαλύονται οι γάμοι και έτσι κλονίζονται τα θεμέλια του έθνους. Κατακλυζόμαστε από λαθρομετανάστες. Με τα λύπης παρατηρούμε πόσο βαριά ασθενεί η οικογένεια, αφού επικρατούν οι συνεχείς λογομαχίες, οι φωνές, τα νεύρα, οι διαφωνίες, οι διαπληκτισμοί και τα ξεσπάσματα με θύματα τα παιδιά και την διάλυση της οικογένειας. Γι' αυτό και τα διαζύγια όλο ένα και αυξάνονται. Και έτσι θριαμβεύει ο διάβολος. Δυστυχώς και εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι νερόβραστοι, αφήσαμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από τους τρόπους και την παράλογη ζωή των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, τον δυτικό τρόπο ζωής δηλαδή, και έτσι παραμερίσαμε τις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις, περιφρονήσαμε τα ήθη και τα έθιμά μας και καταπατήσαμε χωρίς ντροπή τα όσια και τα ιερά της πίστεως, της πατρίδος και της οικογένειας, και παραδοθήκαμε στους ξένους που είναι άθεοι, οι ληστέ και άπιστοι. Παρασυρθήκαμε σε ό,τι σάπιο και βρωμερό και ληστικό πρόσφεραν μέσα από τον τεχνικό τους πολιτισμό
και τα πολλά μέσα τηλεοράσεως, κινητών τηλεφώνων, ίντερνετ, Facebook κτλ. Παραδοθήκαμε σε έναν τρόπο ζωής καθαρά προτεσταντικό, δηλαδή ορθολογιστικό, που κυριαρχεί η λογική και όχι η πίστης, που κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός και όχι εν Χριστώ σωτηρία. Και γεμίσαμε από δαίμονες, δαίμονες που αλωνίζουν την πατρίδα μας, δαίμονες που αλωνίζουν τα σχολεία μας και τα παιδιά μας, δαίμονες που αλωνίζουν τα πανεπιστήμια και το στρατό μας, δαίμονες που καταστρέφουν τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας, νέους και νέες, ακόμα και μεγάλους, γέροντες και γριούλες. Ακούμε εμείς οι πνευματικοί τρομερά πράγματα και φρύτωμε, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αλίμονό μας ανέλθει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, διότι αποδεικνυόμαστε ότι εμείς οι σημερινοί νεοέλληνες είμαστε όντως παιδιά της απειθίας. Έχουμε παραδοθεί στις σκοτεινές δυνάμεις ψυχήτα και σώματι, γι' αυτό και ο δαίμονας χαρακτηρίζεται κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου και θριαμβεύει εις βάρος της Ορθοδόξου Ελλάδος. Την έχει φέρει στο χείλος της καταστροφής και μόνον η μετάνοια θα μας σώσει, αν συνοδεύεται από δυνατή πίστη, ενεργουμένη αγάπη και πολλή προσευχή. Μετάνοια, πίστης, αγάπη, προσευχή, αυτά θα μας σώσουν από την κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας. Οι σκοτεινές δυνάμεις της νέας εποχής θέλουν να καταστρέψουν και να διαλύσουν την Ελλάδα μας, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το πετύχουν, διότι ζει Κύριος ο Θεός και ο κάθε αγωνιζόμενος πιστός Έλληνας, ορθόδοξος χριστιανός, εξήλθε στο στίβο της παρούσης ζωής και ιδιαίτερα στην εποχή μας, στη μαύρη δαιμονική εποχή μας, εξήλθε νικών και να νικήσει. Και με τη βοήθεια του Σωτήρου Χριστού θα νικήσει όλες τις δαιμονικές ορατές και αόρατες σκοτεινές δυνάμεις. Ναι, αδελφοί μου, θα νικήσει ο Χριστός, ο Θεός ημών. Χριστιανοί μου, κάποιος ασκητήσει και φτάσει σε τόσα μεγάλα ύψη αγιώτος και αρεστής, ώστε συνομιλούσε με αγγέλους. Κατέβηναν οι άγγελοι και έπιαν η κουβέντα μαζί τους και έτσι γνώριζε δια του Αγίου Πνεύματος και δια μέσω των αγγέλων της Αποκαλύψης και τα μυστήρια του Αγίου Θεού και τα πράγματα του ουρανού και της βασιλείας του. Τόση δι... Και όχι μόνο μιλούσε με τους αγγέλους, αλλά μιλούσε και με τον διάβολο. Τόση δύναμη είχε. Λυπήθηκε λοιπόν το διάβολο, γιατί τον έβλεπε να είναι κακομούτσονος, άσχημος, βρώμικος, σκοτεινός, θρυσάθλιος, και του λέει: «Βρε φουκαρά, τι θα γίνει με σένα, για σένα δεν υπάρχει σωτηρία?» Αυτός έκανε ότι τάχα να ρωτιέται και ο ίδιος. «Ε, ξέρω εγώ, λες να υπάρχει. Καλά, θα το κανονίσω εγώ, θα το κανονίσω. Φύγε και άλλα σε μερικές μέρες να τα ξαναπούμε», του είπε ο ασκητής. Κατέβηκαν λοιπόν πάλι οι άγγελοι, ποιος ξέρει, ίσως και για να του φέρουν ουράνιο τροφή, γεγονός είναι αυτό. Τους ρώτησε λοιπόν: «Τι θα γίνει με το διάβολο?» «Θα σου απαντήσουμε», του είπαν οι άγγελοι. Και κάποια στιγμή πήραν την απάντηση από το Θεό και την είπαν στον ασκητή. Όταν λοιπόν ξαναεμφανίστηκε ο δαίμονας αυτός με χαρά, του είπε: «Τρέξε διάβολε, τρέξε, υπάρχει και για σας σωτηρία. Ο Θεός περιμένει μια λέξη, αλλά βγαλμένη από την καρδιά σας». «Ποια λέξη?» ρώτησε ο διάβολος. «Ήμαρτον». «Ε, εμείς θα πούμε το ήμαρτον, εμείς θα πούμε αυτή τη λέξη, αυτό δεν την πει. Αυτός φταίει», ο Θεός δηλαδή. Και έσκασε ο δαίμονας μπροστά στον όσιο ασκητή, αφήνοντας πίσω του βρωμιά, καπνό και δυσοδεία. Αυτά που αφήνουν οι δαίμονες όταν σκάνε. Σεβαστοί πατέρες, χριστιανοί μου,
Στο περασμένο κήρυγμά μας μιλήσαμε για τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα και τα πολλά τους, πολλαπλά τους παιδιά. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Και ο πόλεμος που διεξάγεται από τους δαίμονες εναντίον μας είναι αόρατος. Δεν είναι υπάλληλοι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτουρας, τους σκότους του αιούνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Υπάρχουν δαίμονες, μα γιατί μιλάμε τώρα. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας λέγει ότι υπάρχουν και είναι πνεύματα κι αυτοί με πρόσωπο και υπόσταση, άειλα και ασώματα, κτιστά όμως όντα, πονηρά και σκοτεινά, που αντιτάσσονται στο θέλημα του Θεού και επιδιώκουν την ψυχική καταστροφή και την απώλεια των ανθρώπων. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες και σωματικώς βασανίζουν τον άνθρωπο και κάνουν τυραννική τη ζωή του εδώ κάτω στη γη, σύμφωνα με την άδεια και την παραχώρηση του Αγίου Θεού. Είτε προσοφρονισμό του αμαρτωλού για να προκληθεί η συνετριμένη μετάνοια, είτε προσδοκιμασία του δικαίου για να διαλάμψουν οι αρετές του, όπως συνέβη με τον Ιώ. Οι δαίμονες δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να είναι πνεύματα πονηρά, σκοτεινά και ακάθαρτα. Όχι, διότι στην αρχή σαν άγγελοι φωτεινοί, όπως όλα τα ουράνια πνεύματα, κυριεύτηκαν όμως από την αλαζονία, την υπερηφάνεια και επαναστάτησαν κατά του Αγίου Θεού με αρχηγό τον Αιωσφόρο, ο οποίος ήταν άγγελος που έφερε φως υπέρλαμπρον, εξού και το όνομα Αιωσφόρος. Ζήτησε ο Αιωσφόρος να γίνει όμοιος με τον Θεό στους ουρανούς και είπε: «Αναβήσουμε υπεράνω των αστέρων του ουρανού και θύσω τον θρόνο μου και έσουμε όμοιος του υψίστου». Γι' αυτό και εκρημνίστη από τον Θεό στα τάρτερα του σκότους αυτός και όσοι άγγελοι τον πίστευαν και τον ακολούθησαν. Όλοι αυτοί έγιναν δαίμονες, πονηρά πνεύματα. Ο δε αρχηγός τους ονομάστηκε Σατανάς, που σημαίνει ο αντικείμενος των Θεών, ο αντάρτης, ο εχθρός και πολέμιος του Θεού. Ο αρχηγός τους, ο Αιωσφόρος, ο Σατανάς, ο πατήρ του ψεύδους, όπως αυτός ο ίδιος ο Κύριος τον ονομάζει. Είναι ο πειραστής, ο δράκον της Αποκαλύψεως, ο όφης ο αρχαίος, που παρουσιάστηκε και στην Εύα για να την παρασύρει στην παρακοή και την αμαρτία. Ο Βελίαρ, ο Βελιζεβούλ κατά την Καινή Διαθήκη, ο πλάνος και πλανών την Οικουμένη, με θανάσιμο μίσος κατά του Θεού και τυφλό πάθος κατά του ανθρώπου. Ο ανθρωποκτόνος, ανθρωποκτόνος είναι απαρχής. Και διάβολος, διότι διέβολε τον Θεόν στην Εύα και συνεχώς μα είτε εμάς διαβάλλει, είτε μας βάζει να διαβάλουμε ο ένας τον άλλον. Όμοιοι με αυτόν είναι και οι δαίμονές του. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας βεβαιώνουν ότι οι δαίμονες δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό ακάθαρτοι, ούτε η φύση τους ήταν πονηρή. Όχι. Ήσαν άγγελοι ελεύθεροι και άειλοι, με θεογνωσία, καθαρότητα και αγαθότητα, που έκαμε όμως κακή χρήση της ελευθερίας με την οποία τους είχε πρικήσει ο Θεός. Δεν έμειναν στη θέση που τους είχε βάλει ο Πανάγιος Δημιουργός, αλλά τον ύβρισαν με την υπερηφάνειά τους και ξέπησαν από τα ουράνια. Ο Μέγας Αθανάσιος μας λέγει ότι ο Σφόρος δεν έπεσε από τον ουρανό και δεν έγινε σατανάς εξαιτίας της πορνείας ή της μοιχείας ή της κλοπής ή του φόνου ή της ψευτιάς ή του θυμού και της οργής, αλλά από την υπερηφάνεια και την αλαζονία του. Ο δε Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας αναφέρει ότι τον Αιωσφόρο διάβολο τον εξέβαλε από την ουράνια αυλή το Θεός όταν τόλμησε να σκεφτεί το «έσομε όμοιος του υψίστου».
φαντάστηκε ότι μπορεί αυτός που ήταν κτίσμα και ποίημα να ανέβει στη φύση και στην εξουσία του Τριαδικού Θεού, του αιωνίου και ακτίστου, του απείρου Θεού. Και όχι μόνο αυτό συμπληρώνει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά φαντάστηκε ότι μπορεί να γίνει και σύγχρονος με εκείνον που είχε το κράτος και την παντοκρατορική εξουσία σε ολόκληρη τη δημιουργία. Κατά τη φύση τους οι δαίμονες είναι πονηρά πνεύματα με νου και με θέληση. Ήσαν όμως άειλα πνεύματα, αγαθά και αναμάρτητα. Αλλά μη τηρήσαντε στην εαυτόν αρχήν, ένικα υπερηφανίας, ξέπεσαν και δεσμείς αηδείς υποζόφουν αυτούς ο Θεός τετήρηκεν, όπως μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Άρα η κακία τους δεν βρίσκεται μέσα στη φύση τους που υπήρξε αγαθή, αλλά στην προαίρεσή τους. Από αυτή την προαίρεσή τους έγινε η κακή χρήση της ελευθερίας και μετά την πτώση τους απέκτησαν αταλάντευτη κλίση προς το κακό. Ο διάβολος δεν μετανοεί, διότι αν πει ημαρτών, αν πει Θεέ μου συγχώρεσέ με, θα ξαναγίνει άγγελος φωτός. Αλλά δεν το λέει και δεν θα το πει ποτέ. Σε μια αγρυπνία του Αγίου Κυπριανού εδώ στο νεό μας, είχε έρθει μια δαιμονισμένη ονόματι Μαρία. Τώρα οι περισσότερες δαιμονισμένες είναι Μαρίες. Φαίνεται μισή ο διάβολος αυτό το όνομα. Της είπα να έρθει εδώ μπροστά στο Σολέα την ώρα που διάβαζα τις ευχές. Γονάτισε εκεί και αφού τελείωσε με τις ευχές του Αγίου Κυπριανού της λέω, λοιπόν τώρα για να ελευθερωθείς από την ακαθαρσία και τα δαιμόνια πες τη λέξη ήμαρτον. Δεν τη λέω. Βρε πες την. Δεν τη λέω. Δεν τη λέω. Δεν τη λέω. Το θυμάστε πως ήσασταν. Να θα παρακαλέσω τον κόσμο όλο που είναι εδώ να πει τη λέξη ήμαρτον. Και απευθύνθηκα σε εσάς και είπα φωνάξτε όλοι μαζί ήμαρτον. Και όλος ο κόσμος φώναξε ήμαρτον και ακούστηκε σε όλη την εκκλησία δυνατά. Το ακούστης λέω ψέματα. Ψέματα λένε. Το λένε μόνο με το στόμα τους. Εγώ δεν θα το πω ποτέ ούτε έτσι, ούτε με το στόμα δηλαδή. Βεβαίως ο διάβολος δεν γνωρίζει τι κρύβει ο άνθρωπος στα βάθη της καρδιάς του, αλλά ανάλογα με τα πάθη που καλλιεργεί ο καθένας μας γνωρίζει μερικά πράγματα για αυτόν, για μας δηλαδή. Ασφαλώς λοιπόν μέσα στο ναό θα υπήρχαν και κάποιες λίγες ψυχούλες χωρίς ολοκληρωμένη μετάνοια. Επομένως το ήμαρτον το έλεγαν επιφανειακά, χωρίς συνέστηση της αμαρτωλότητος. Αλλά είχε και λίγο δίκιο. Αλλά και ως δαιμονισμένη όμως δεν είπε το ήμαρτον. Αυτά προσνώσει και συμμόρφωσε όλων μας. Έτσι λοιπόν αυτός και οι άγγελοι του είναι σκοτεινά και μοχθηρά πνεύματα, άειλα όπως είπαμε, παχύτερα των φωτεινών αγγέλων, λεπτότερα από εμάς όμως τους ανθρώπους. Γι' αυτό έχουν και τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να περάσουν τείχους, να διανύσουν αποστάσεις, να μην τους εμποδίζουν κλειδαριές και σφραγίδες και να μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο και να ενοχλούν το νου και την καρδιά του. Βέβαια σκοπός τους είναι να κάνουν κατοχή στην καρδιά, κυριεύοντας όμως πρώτα το νου. Έτσι εξασθενίζει η θέληση και ο άνθρωπος γίνεται δούλος των δαιμόνων, αφού πρώτα γίνει δούλος των παθών. Συνεχώς οι δαίμονες αντιστρατεύονται το Άγιο Θέλημα του Θεού και αντενεργούν στο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Δεν θέλουν τη σωτηρία μας και μας μισούν θανάσιμα. Ή να μη όθεν εξέπεσαν αυτοί αν έρθουμεν εμείς, μας λέγει ο Άγιος Κυπριανός. Δηλαδή να μην ανέρθουμε εμείς στην τάξη του φωτός, στη θέση που βρίσκονταν εκείνοι από όπου εξέπεσαν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προτρέπει για να καταλάβουμε πόση είναι η μανία τους
Θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στον Ιώβ, το οποίο μέσα σε λίγες στιγμές ο διάβολος καταστρέφει όλα τα υπάρχοντά του, τα ζώα του και καταστρέφοντας τα κτήματά του. Στη συνέχεια με πλημμύρες και κεραυνούς φωνεύει τα δέκα του παιδιά, 7 αγόρια και 3 κορίτσια μέσα σε μια στιγμή. Εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε τον θάνατο και τον αποχωρισμό ενός παιδιού μας. Για σκεφτείτε τον Ιώβ λιγάκι, να τα σκεφτόμαστε πότε αυτά, 10 παιδιά μέσα σε μια στιγμή. Και ασφαλώς βέβαια θα ήσαν νέοι και νέες. Και κατόπιν του καταφέρει εκείνο το αλίπητο χτύμετα πάνω στο σώμα. Το γέμισε με λέπρα και πληγές, ώστε να τον διώξουν οι άνθρωποι, γιατί δεν τους δέχονταν ως κατοίκους των πόλεων και των χωριών τους λεπρούς, να τον βγάλουν έξω από την πόλη και να κάθεται μόνος του πάνω σε κοπριά. Εκεί δε με μια κεραμίδα έτριβε το κορμί του για να νιώσει ο άνθρωπος αυτός της υπομονής λίγη ανακούφιση. Έτσι είναι ο διάβολος, μισάνθρωπος, επιβαίνει στη ζωή μας και στο σώμα μας, διότι είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Την εποχή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο ζούσε κοντά στη Βέρεια ένας λόγιος χριστιανός που έπεσε σε μια δαιμονική παγίδα. Παρόλο που συνείδιζε όπως κάθε χριστιανός να προσεύχεται μετά με το Πάτερ ημών και να τελειώνει την προσευχή του με τα λόγια «Ρίσε ημάς από τον Πεντερού», κάποια μέρα άνοιξε από περιέργεια ένα βιβλίο μαγείας που είχε πέσει στα χέρια του. Χωρίς λοιπόν να υπολογίζει τον κίνδυνο, διάβαζε λίγο και δοκιμαστικά έκανε επικλήσεις του διαβόλου. Έτσι κάποια νύχτα ενώ κοιμόταν είδε στον ύπνο του έναν γιγάντιο αράπη που του είπα «Ήρθα επειδή με κάλεσες. Εμπρός λοιπόν, αν θέλεις να σε εξυπηρετήσω, προσκύνησέ με». Ο άνθρωπος έντρομος το αποκρίθηκε «Κύριε τον Θεό μου, προσκυνήσω και αυτό μόνον λατρεύσω». Τότε ο αράπης γεμάτο θυμό του έδωσε ένα φοβερό ράπισμα στο πρόσωπο και του είπε «Αφού δεν με προσκυνάς, τότε γιατί με προσκαλείς». Ο χριστιανός ξύπνησε, ένιωσε αφόρητο πόνο στο πρόσωπό του και έβαλε τις φωνές και τα κλάματα. Κάποιοι που τον άκουσαν μαζεύτηκαν γύρω του και είδαν το μάγουλό του πρισμένο και κατάμαυρο. Παρουσίαζε δε αποτρόπιο και ελεηνό θέαμα. Σε λίγες μέρες η κατάστασή του χειροτέρεψε. Πρίστηκε και μαύρισε όλο το πρόσωπο τόσο πολύ που έκλεισαν τελείως και τα μάτια του. Έστω λοιπόν και κάλεσαν τον Άγιο Διονύσιο από το μοναστήρι του στον Όλυμπο. Ο Άγιος έτρεξε αμέσως κοντά του και προσευχήθηκε πολύ γι' αυτόν. Έψαλε την παράκληση της Παναγίας και τον έχρισε με Άγιον Έλλειον. Τότε ο δαιμονόκλητος θεραπεύτηκε τελείως και όλοι οι παριστάμενοι δόξασαν τον Θεό και τίμησαν τον πιστό του δούλο Διονύσιο. Βέβαια πρώτα ο διάβολος είναι θεομάχος και ύστερα μισάνθρωπος. «Εμίσησε πρώτερον», μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, «και ετραχυλίασε κατά του Θεού του Παντεκράτουρος, κατεφρόνησε του Δεσπότου, υλοτριώθη του Θεού. Και όταν είδε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, μη δυνάμενος εις Θεόν τραπίνε», δεν μπορούσε πλέον να πάει προς τον Θεό, ούτε να βλάπει τον Θεό μπορούσε, τότε τι έκαμε. «Εις την εικόνα του Θεού την εαυτούν πονηρίαν εκένωσε». Δηλαδή όλη του την πονηριά την άδειασε στην εικόνα του Θεού, στον άνθρωπο. Και τώρα το ερώτημα. Οι δαίμονες έχουν δύναμη? Έχουν. Και πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη των ανθρώπων, αλλά μικρότερη των αγγέλων και του Θεού. Γιατί εκείνος είναι δυνατός, αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος. Προκειμένου να κάνουν κακό στους ανθρώπους, ο Θεός τους συγκρατεί και τους εμποδίζει, μη αφήνοντάς τους να χρησιμοποιούν ολόκληρη τη δύναμή τους,
αλλά επιτρέπει να εκδηλωθεί τόσο όσο χρειάζεται πάνω στον άνθρωπο, για να μπορεί με σοφροσύνη ο χριστιανός να λαμβάνει τα μέτρα του και παράλληλα να μπορούμε να βλέπουμε τη δαιμονική κακία τους και με ποιους τρόπους αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας, ώστε σε κάθε στιγμή να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα άμυνας. Αυτή είναι η γνώμη και συμβουλή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο πειρασμός είναι πάντοτε επιφανειακός. Δεν χτυπάει ποτέ στο κέντρο της καρδιάς. Δεν επιτρέπεται ποτέ στο διάβολο να θίξει την ψυχή μας, γι' αυτό και με τη βία δεν μπορεί ποτέ να μας καθυποτάξει. Βία ου κρατεί, μόνον υπόμνηση του κακού υποβάλλει. Δηλαδή μονάχα μας παίρνει κακούς, πονηρούς και διαστραμμένους λογισμούς, ακόμα και βλασφήμους. Ερεθίζει και διαγείρει τον άνθρωπο στο να κάνει το κακό. Επίσης ο διάβολος δεν έχει προγνωστικές ικανότητες, δεν προγνωρίζει τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί να κάνει ούτε τον προορατικό ούτε τον προφήτη. Γι' αυτό και δεν γνωρίζει τίποτα από όσα θα συμβούν στο μέλλον ή στον κάθε άνθρωπο χωριστά. Απλά και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις αντιλαμβάνεται από την πείρα των χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ετών που έχουν περάσει και από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που τα έχει χρησιμοποιήσει ως θύματα, αντιλαμβάνεται τις πιθανές εξελίξεις που θα συμβούν, όπως συμβαίνει και με την πρόγνωση ενός γιατρού. Κοιτάζοντας την κατάσταση του ασθενούς, του αρρώστου, λέει ότι ανάλογα με το τι βλέπει και κάνει μια πρόγνωση γύρω είτε από τη θεραπεία είτε από την εξέλιξη της ασθενείας και προσδιορίζει περίπου κάποιον χρόνο για το θάνατό. Τώρα γιατί μας πολεμάει ο διάβολος? Ερώτηση είναι και αυτή. Μας πολεμάει εξαιτίας της οκνηρίας μας, της αμιλίας μας και της ακιδείας μας. Μιλήσαμε για το θανάσιμο αυτό αμάρτημα την περασμένη Τετάρτη και είπαμε για τον Κύριο Αράθιμο. Όπως είναι γνωστό, συγκαταλέγεται λοιπόν στα 8 θανάσιμα αμαρτήματα. Είμαστε λοιπόν πνευματικά τεμπέληδες. Έρχονται δύσκολοι καιροί και δυστυχώς δεν λαμβάνουμε τα μέτρα μας, γιατί είμαστε αδιάφοροι στο να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη φορτούνα που έρχεται και που σαρώνει τα πάντα, ακόμα και την πίστη. Πού είναι τα 95% των χριστιανών από τις εκκλησίες, από τα μυστήρια, από την προσευχή, από τη μετάνοια, από την ενεργουμένη πίστη, από την αγάπη? Πού είναι? Πρέπει να τονωθεί οπωσδήποτε η πίστη μας με δουλειά πνευματική, με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή, με προσπάθεια πνευματικών αγώνων και κόπων και συμμετοχή στα σωστικά μυστήρια, ιδιαιτέρως της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως. Η εξομολόγηση μπορεί να σώσει και έναν άνθρωπο. Μόλις σήμερα το μεσημέρι ο Θεός πρόλαβε κάτι τέτοιο σε μια ψυχή. Μας πολεμεί ο διάβολος κατά δεύτερο λόγο εξαιτίας της υπερηφανίας μας. Είμαστε υπερήφανοι, καινόδοξοι και προπαντός εγωιστές. Εξαιτίας αυτού του εγωισμού, της υπερηφάνειας και καινοδοξίας και της αλαζονίας μαζί, παραχωρεί ο Θεός να πειραζόμαστε από τον διάβολο για να μάθουμε την ταπείνωση, αφού μόνον ως της ταπεινώσει αυτόν υψωθίζεται. Το κλειδί που θα μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου είναι η ταπείνωση. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι όλα τα ξέρουμε. Τίποτα δεν γνωρίζουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι πως θα βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας,
παραμένοντας για πάντα τυφλοί πνευματικά σε αυτόν εδώ τον παρόντα κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγάζουμε και τα μάτια των άλλων, των συνανθρώπων μας. Και προπαντός όταν είμαστε εμείς σκοτισμένοι και τυφλοί, βγάζουμε και τα μάτια των παιδιών μας. Γεννάμε παιδιά για την κόλαση και όχι για τον παράδεισο. Αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αν δεν προστρέξουμε στον Κύριο και αν δεν πέσουμε στα πόδια Του και δεν Του ζητήσουμε έλειος με δάκρυα πολλά στα μάτια, φωνάντας με μετάνοια και δάκρυα ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών Σου Κύριε και μνήστητή μου όταν έλθεις αντι βασιλεία Σου, ο Θεός δεν θα πάρει ουράνιο κολύριο για να μας ανοίξει τα μάτια. Και δώσωση κολύριον ή να εγχρήσει τους αυθαλμούς σου ή να βλέπεις, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ στην Αποκάλυψη. Αυταπατώμαστε αν νομίζουμε ότι είμαστε καλοί και ευάρεστοι στο Θεό. Δεν είμαστε. Και αυτοί ακόμα οι χριστιανοί που νομίζουν ότι αγωνίζονται Χριστό έχουν και αυτοί τις ψευδεστήσεις τους. Δυστυχώς δεν βλέπουν μέσα τους τον διάβολο κόλακα που με τους λογισμούς δημιουργεί ψευδοανάπαυση και ψευδοικανοποίηση. Όποιος από τους χριστιανούς αρκεστεί σε αυτού του είδους της ψευδοαναπαύσης καταλήγει σε πλάνη και χάνεται. Γι' αυτό και οι μακαρίζοντες ημάς πλανός είναι ημάς. Καλύτερα θα είναι να ακούμε από τη φωνή του πνευματικού μας περίπου τα εξής. Δεν είσαι τίποτα παιδί μου, κι ας σε καμαρώνουν κι ας σε χειροκροτούν οι άλλοι. Είσαι τάφος και ακονιαμένος, αυτό είσαι. Σκολίκον βρώμα και δυσοδεία. Και οι αρετές σου που νομίζεις ότι καλλιεργείς είναι όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, ο ζράκος αποκαθημένης. Μέρα νύχτα μπροστά μας και μέσα μας ας κυκλοφορούν τα λόγια του Θεού που λένε ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται και ότι ο Θεός διασκόρπισε οστά ανθρωπαρέσκον. Ένας απλός ιερεύς μου διηγήθηκε πολύ ταπεινά τα εξής. Μια φορά ήρθε στην Ιερά Εξομολόγηση κάποια δαιμονισμένη. Ήταν έτοιμη να μου επιτεθεί. Είχε γουρλώσει τα μάτια, σηκώθηκε πάνω, μου έδειχνε τα νύχια της και τα δόντια της. Πότε μου γκρίζε σαν το βόδι, πότε φώναζε με μακρόσυρτες κραυγές σκύλου. Έπεσε κάτω μπρούμετα και προσπάθησε να μου δαγκάσει τα πόδια. Την εμπόδιζε όμως το πετραχύλι. Για μια στιγμή φοβήθηκα και μου λέγει με μουγκριτά και πολύ απειλητικά: «Θα σε συντρίψω, θα σε διαλύσω, δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή τη φοβερή δύναμη διαθέτω». Εγώ δεν μίλησα. «Δεν μιλάς, είσαι ο φοβερότερος εγωιστής που έχω δει στη ζωή μου». Και εγώ της απαντώ πολύ απλά: «Ναι, πράγματι είμαι εγωιστής και περήφανος. Συγχώρεσέ με». Και της έβαλα μετάνοια. Οπότε λούφαξε το δαιμόνιο, έσκασε, την έριξε κάτω και ελευθερώθηκε η άρρωστη. Η ταπείνωση διαμέσου της πανευλογημένης ιεροσύνης έδιωξε το δαιμόνιο. Δόξα να έχει ο Τριαδικός Θεός. Τρίτον, παραχωρεί ο Θεός στον πειρασμό να μας πολεμά και να μας ενοχλεί, γιατί ο διάβολος έχει μόνον φθόν, κακία και πονηριά. Γι' αυτό εκμεταλλεύεται κυρίως διαμέσου της φαντασίας και των αισθημάτων που ορισμένες ψυχές τα έχουν πλούσια τα συναισθήματα, τους πειρασμούς της ζωής και τα βάσανα, τις θλίψεις και τις στεναχώριες, την αρρώστια και την πείνα, τους κατατρεγμούς και τον πρόωρο θάνατο. Αν όμως εμείς με τη βοήθεια του Θεού, τη μετάνοια και την ταπείνασή μας δεχόμαστε με υπομονή όλες αυτές τις πιέσεις της ζωής, το
τότε ακριβώς αρχίζει ένα σφοδρό πόλεμο για να κτυπήσει την υπομονή και την προκοπή που έχουμε δείξει σε αυτές. Αυτό φανερώνει την πανουργία του και την φοβερή του πονηριά όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να μας περάξει μέσα από τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες και τα πάθη. Τότε χτυπάει τις αρετές, τις οποίες εμείς καλλιεργούμε με φόβου Θεού και θείο φωτισμό. Τότε πειρασμός αντί να μας βλάψει μας ωφελεί, εφόσον είμαστε άγρυπνοι στις φοβερές του πανουργίες και στον αόρατο πόλεμο που διεξάγει. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε έναν πόλεμο εκ δεξιών, δηλαδή τη σκληρότητα των δαιμόνων να διαστρέφουν τις αρετές σε κακίες, αλλά μόνον με τη δική μας συγκατάσταση. Επιπλέον ο πονηρός μας πειράζει αποβλέποντας στο να μην πετύχουμε το καλό όπως το θέλει ο Θεός, αλλά όπως βολεύει τα πάθη μας. Έτσι προκαλείται ο αυτοθαυμασμός ή αυτονόμησης, η κολακευτική αυτοικανοποίησης, η εγωπάθεια, ο εγωκεντρισμός και τέλος η αυτοθέωση. Και η ζημιά ολοκληρώνεται ή με τον έπονο των ανθρώπων ή με τον αυτοέπινο που προκαλείται από τους δικούς μας λογισμούς. Έτσι ισχύει, επαναλαμβάνω, ο λόγος του προφήτου Ισαΐου που λέγει «Οι μακαρίζοντες ημάς, πλανώσιν ημάς». Τέταρτον, στην προσπάθειά μας να τηρήσουμε τις ευαγγελικές εντολές, ο διάβολος προσπαθεί να μας προκαλέσει σύγχυση και ταραχή, ώστε να ανακόπτει την πρόοδο στο καλό και την αρετή, εκμεταλλίζοντας ταυτόχρονα τη μετάνοιά μας. Φέρνει δηλαδή σύγχυση στις πράξεις πίστεως και στα έργα μετανοίας, σκοτίζοντας το νου μας. Και τότε εύκολα μας προκαλεί αμφιβολίες, ολιγοπιστίες και ταλαντεύσεις για το ποιο είναι το καλό, ποιο το κακό, με βάση τη λογική και όχι το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Επειδή όμως ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και σε επίγνωση ελθίες ελθεί, διαγείρει τη συνείδηση σε διαμαρτυρία για να έρθουμε σε επίγνωση του εαυτού μας. Να τον καταλάβουμε επιτέλους. Η αυτογνωσία αυτή θα φέρει οπωσδήποτε την οικία κατάγνωση, δηλαδή την αυτομεμψία. Η αυτομεμψία θα φέρει την κατά Θεόν λύπη. Η λύπη τη μετάνοια. Η μετάνοια την κατάνοιξη. Η κατάνοιξη το πένθος. Και το πένθος θα φέρει πόνο και συντριβή. Άρα ο Θεός μας σηκώνει από την πτώση και είναι εκείνος ο οποίος μας πρόχνει στην αναζήτηση οδηγού διακριτικού για τη σωτηρία μας, μας πρόχνει στη μετάνοια και στην ιερά εξομολόγηση. Και τότε μόνο θα τρέξουμε στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία, θα μπούμε μέσα σε αυτήν, θα πέσουμε στα γόνατα και θα φωνάξουμε μπροστά στον εξομολόγο. Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, Ιε Δαβίδ Ιησού, ελεησόν με. Ιησού επιστάντα, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλόν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί χριστιανοί και ειδικότερα από τους σημερινούς κουλτουριάρδες που αρνούνται την ύπαρξη του διαβόλου ως προσώπου. Λένε ότι δεν υπάρχει και ότι είναι μια αόριστη δύναμη του κακού. Και είναι θλιβερό για τους χριστιανούς μας να αρνούνται μια χιλιομαρτυρουμένη αλήθεια της Αγίας Γραφής και της πίστης. Η άρνηση της υπάρξης του σατανά είναι θανάσιμη παγίδα για να μπορεί να μας πιάνει όλους, αφού δείτε δεν υπάρχει. Και αυτή τη νέα ιδέα ο ίδιος ο σατανάς την καλλιεργεί και την διαδίδει. Υπάρχουν και σχετικές κοσμοθεωρίες γύρω από αυτό, όπως είναι ο υλισμός, όπως είναι ο υπαρκτός σοσιαλισμός, οι θεωρίες του Χέγκελ, του Μάρξ και του Νίτσε και άλλων, αλλά και μεταξύ σχεδόν όλων των αιρέσεων.
Αφού μας βολεύει να πιστεύουμε ότι ο διάβολος δεν υπάρχει, άρα μπορούμε να αμαρτάνουμε εύκολα και ασύστολα. Ο Άγιος Νικόδημος στον αόρατο πόλεμο μας λέγει αναφερόμενο στο διάβολο: πρέπει να μάθεις, χριστιανέ μου, ότι και ο σφόρος και πρώτος των αγγέλων, ο οποίος προηγουμένως ήταν ανώτερος από την άλογη φαντασία και έξω από κάθε σχήμα και χρώμα και αίσθηση, ως νους λογικός και άειλος, ύστερον φανταστής και σχηματίσας το νου του με την ισοθεία, έπεσε από εκείνη την ανίδιον και ασχημάτιστον και απαθή και ενιαία αναηλίαν του νοός κάτω, εις την πολυσχημάτιστον και πολυμέριστον και παχυλήν φαντασίαν, και έτσι από άγγελος ασχημάτιστος, άειλος και απαθής, έγινε διάβολος υλικός, τρόπον την απολύσχημος και εμπαθής. Επίσης ο διάβολος ονομάζεται ζωγράφος παντομίμητος, όφης πολύμορφος και την γη των παθών αισθείων, φαντασιοσκόπος και άλλα. Από τον ίδιο τον Θεόν παριστάνεται ως σωματοποιημένος δράκον με ουρά, με νεύρα, με πλευράς, με ράχη, με μύτη, με οφθαλμούς, με στόμα, με χείλη, με δέρμα, με σάρκες και άλλα όμοια τι αυτό. Αυτά κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο Θεός όταν κατεδίκασε τρόπον την άτο διάβολο για την διαβολή που έκαμε στην Εύα, του είπε: «Και γίν φαγή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και γίνε τα πάθη που εμφολεύουν στο σώμα». Τρέφεται δηλαδή ο διάβολος από τα πάθη, από τα πάθη μας. Γι' αυτό και φροντίζει να καλλιεργεί μέσα στη γη της ψυχής μας τα πάθη, για να μπορεί από αυτά να συντηρείται. Αυτή είναι η άποψη των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Και συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει: «Όθεν αγαπητέ μου αδελφέ και χριστιανέ, μάθε ότι η ποικιλόμορφος φαντασία, επειδή ακριβώς είναι εφεύρημα και γέννημα του διαβόλου, δηλαδή μεταπτωτικό φαινόμενο, διότι πριν από την πτώση δεν υπήρχε, έτσι είναι σε αυτόν ποθητή και την προτιμά, γιατί ως γνωστόν είναι η γέφυρα διαμέσου της οποίας περνούν οι φωνικοί δαίμονες και με τους λογισμούς λερώνουν, βρωμίζουν το νου και τον κάνουν κατοικητήριο εσχρών, πονηρών και βλασφήμων λογισμών, καθώς επίσης και όλων των ακαθάρτων παθών ψυχικών και σωματικών». Κάτι ανάλογο μας λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης: «Παρόλο που υπήρξαν νόες άειλοι, ξέπεσαν από την λεπτότατη εκείνη φωτεινή κατάσταση και απέκτησαν ο καθένας για τον εαυτόν του παχύτητα». Γι' αυτό και εμείς βεβαιώνουμε και πιστεύουμε ότι οι δαίμονες είναι παχύτεροι των αγγέλων και λεπτότεροι των ανθρώπων. Έχουν την παχύτητα της αμαρτίας που είναι τρόπον την αϊγρό στοιχείο, όπως τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά τα πνεύματα είναι ακόλαστα και υγρόδη, μας λέει, σαν βδέλες και φίδια στη λίμνη της επιθυμίας. Κολυμπούν διαρκώς ένα πέλαγος πολυποσίας και χαίρονται με την υγρότητα των αλόγων ειδονών, ξεσηκώντας έτσι αδιάκοπα στην ψυχή κύματα εσχρών λογισμών που είναι μολυσματικοί και γεμάτο δηλητήριο και κακή, δηλητήριο κακίας. Άρα αυτή τη φαρμακηρή υγρασία της φαντασίας θα την προσέχουμε πολύ, γιατί κατεξοχήν, όπως τονίστηκε από τον Άγιο Νικόδημο, χαρακτηρίζεται ως γέφυρα των δαιμόνων. Μέσα στη φαντασία έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε ωραιότατο πουλιά, που νομίζουμε ότι άδουν και ψάλουν αγγελικώς. Μέσα στη φαντασία μεταμορφώνονται και σε αγγέλους σκοτεινοχαρείς που απατούν την ψυχή. Πολλές φορές μάλιστα δίνουν και μορφές της μνήμης οικείων προσώπων μας ήδη κυκαιμημένων, με σκοπό βέβαια να απατήσουν την ψυχή και να την απομακρύνουν από το Θεό διαμέσου αυτής της απάντησης. Είναι αυτοί που διαμέσου της φαντασίας παραποιούν και μετατρέπουν κάθε πνευματική θεωρία, και μάλιστα σε εκείνους εκ των αγωνιζομένων χριστιανών που βρίσκονται σε στάδια αγωνιστικότητος
και που δεν έφτασαν στην καθαρότητα και την πνευματική διάκριση, ειδικότερα την διάκριση των πνευμάτων που θεωρείται μεγίστη πασών των αρετών. Έχουν δε και την εξής πονηριά οι δαίμονες. Ανάλογο με αυτό που επιθυμούμε, σε αυτό να μετασχηματίζονται μέσα στη φαντασία μας. Αυτό σημαίνει ότι εξοπλίζονται ανάλογα με την προσωπική μας πνευματική κατάσταση και το μέτρο της προκοπής μας. Και εισχωρούν με πολλή ευκολία διαμέσου της φαντασίας, δημιουργώντας πλάνη αντί των αληθινών της πίστεώς μας και φαντασίες και φανταστικές καταστάσεις αντί θεοπτίας. Οι δαίμονες για να κατορθώσουν αυτά τα έργα που αναφέραμε προηγουμένως, καταρχάς βρίσκονται γύρω από την καρδιά και όχι μέσα σε αυτήν. Τα πάθη και οι λογισμοί βέβαια μας πολεμούν από την καρδιά, σύμφωνα με όσα μας λέγει ο Κύριος. Εγάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία κλπ. Ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς το βεβαιώνει ότι και οι εχθροί δαίμονες τριγύρω από την καρδία εγκρύπτονται και ευρίσκονται, δηλαδή ευρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Κάνοντας βέβαια κατοχή, αλλά μόνο κατά την ενέργειά τους. Το ίδιο μαρτυρεί και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Μας λέγουν πρώτο ιερού βαπτίσματος, η χάρις, η Θεία Χάρις παρακινεί τον άνθρωπο στα καλά έξωθεν. Ο δε σατανάς εμβολεύει στα βάθη της πηγής και της καρδιάς. Αφού όμως ο άνθρωπος βαπτιστεί και χρηστεί με το Άγιο Πνεύμα, βγαίνει ο διάβολος από την καρδιά και εγκατίσταται εκεί η Θεία Χάρις. Μετά το βάπτισμα, λέγει ο Άγιος Διάδοχος, παραχωρεί να βρίσκεται στα βάθη του σώματος, σαν να λέμε στην επιφάνεια της καρδιάς ή γύρω από την καρδιά, για να δοκιμάσει η ελευθερία μας, το αυτεξούσιό μας. Από αυτή τη θέση καπνίζουν το νουν και διαγείρουν το σώμα με την υγρότητα των σαρκικών ειδονών. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέγει ότι οι δαίμονες δεν θέλουν να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτοί βρίσκονται δια των παθών μέσα στην καρδιά τους. Διότι αν το διαπιστώσουν, τους καταδιώκουν ανελαίητα με το όνομα του Ιησού Χριστού, το λεγόμενο εντός της καρδίας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Λοιπόν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», με το κομπουσκινάκι συνεχώς ή και χωρίς αυτό, ψιθυριστά ή από μέσα μας ή φωνακτά ή και με σταυρωτό κομποσχήνι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Κάποτε ένας ιερέας μου διηγήθηκε το εξής γεγονός που άκουσε ο ίδιος. Κάποιος ιερομόναχος είχε ένα δώρο, μια ευλογία από τον επίσκοπο που τον εχειροτώνησε, τον μακαριστό Νικόλαο Χαλκίδος. Ποια ήταν η ευλογία? Ένα κομποσχήνι. «Να το έχεις», του είχε πει, «τελεγμένο στο χέρι σου, και όταν έχεις δυσκολίες αλλά και όποτε θέλεις να προσευχηθείς, να το κρατάς και συνεχώς να λέγεις την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν». Έτσι έκαμε. Ένα βράδυ ξύπνησε απότομα με την αίσθηση παρουσίας κάποιου μέσα στο δωμάτιό του. Άνοιξε τα μάτια του και είδε τρομαγμένο σε έναν γίγαντα μέχρι το ταβάνι ψηλά, φοβερό, με μάτια που πετούσαν φλόγες, να του λέει αγριεμένος: «Αν το βγάλεις αυτό από το χέρι σου που μου ρουφά το αίμα σαν τη βδέλα, εγώ θα σηκώνα δεσπότη». Και συγχρόνως του έδειχνε το κομποσχήνι που ήταν τυλιγμένο στον καρπό του, γιατί με αυτό κοιμόταν και εξαφανίστηκε. Ο ιερομόναχος με τη συμβολή του πνευματικού του δεν το έβγαλε από το χέρι του, αλλά και δεσπότης έγινε. Αυτή η δημονική οπτασία τα λέει όλα. Είναι πλέον αποστομητική απάντηση σε όλους εκείνους τους κληρικούς και λαϊκούς που πολεμούν ή κοροϊδεύουν τον κομποσχήνι και την ευχή. Στο σατανά δεν υπάρχει αλήθεια, ουκέ στην αλήθεια είναι αυτό. Είναι πηγή και πατήρι του ψεύδους ο διάβολος,
που παρασέρνει ολόκληρη την ανθρωπότητα με τα νοήματα και τις μαθοδίες του στην καταστροφή. Ο σατανάς είναι θετική κακή δύναμη για όλους μας. Έχει νου, γνώση, βούληση, ελεύθερη θέληση και προσωπική δύναμη που του έδιδε την ικανότητα πρώτης Αναστάσεως να εννοήσει έστω και αισιοδός ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Στο σαραντάριον όρος λέγει στον Χριστό, εάν Υιός ή του Θεού, υπέ είναι ηλίθι ούτι άρτι γένονται. Στη χώρα των Γαδαρινών και αρνήθηκε ο Χριστός όμως. Στη χώρα των Γαδαρινών λέγει η λεγεώνα των δαιμόνων των Κύριων, τι ημιν και εσύ, τι σχέση έχεις μαζί μας, Ιησού Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προ καιρού βασανίσει μας, άρα τον πίστευαν ως Υιόν και εκλεκτόν του Θεού, αλλά όχι και Θεόν. Αν πίστευαν ότι ήταν θεάνθρωπος, δεν θα τον βοηθούσαν στη σταύρωσή του. Αδελφοί μου, μια κοπέλα είχε τη συνήθεια από τον γέροντα Εφραίμ το Φιλοθεήτη και η Νίνα Ριζονίτη να λέει συνέχεια την ευχή. Την ευλαβική αυτή συνήθεια την κράτησε και όταν παντρεύτηκε και έκαμε οικογένεια. Σε όλες τις εκδηλώσεις της εγγάμου ζωής της δεν έφευγε από το στόμα της η ευχή, την ψιθύριζε διαρκώς. Ευτυχώς είχε παντρευτεί ευσεβή σύζυγο και έτσι δεν έλειψαν ποτέ από τον εκκλησιασμό ούτε και από τα ιερά μυστήρια και συνεχώς μιλητούσαν καθημερινά την Αγία Γραφή, τα συναξάρια και άλλα ωφέλιμα βιβλία. Ένα βράδυ ενώ ήταν λεχόνα και το ασαράντιστο αγγελουδάκι της κοιμόταν στην κούνια του, της παρουσιάστηκε ο δαίμονας ολόκληρος με μορφή άγριο γορίλα και της είπε με ανθρώπινη φωνή, «Με έκαψες παλιό βρώμα, με έκαψες. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, ακόμα και την ώρα που κοιμάσαι, με κες, με κες. Δεν θα σε αφήσω να ζεις. Θα σε πνίξω και θα σε πάρω τώρα μαζί μου και μαζί με σένα θα πάρω και το μωρό». Και ορμάει λοιπόν να την πιάσει από το λαιμό για να την πνίξει. Και τότε φωνάζει αυτή, «Χριστέ μου, ελέησέ με, βοήθησέ με, σώσε με, Άγιε Γέροντα διευκόνσου. Βοήθησε με». Και πέταξε το κομποσχήνι που κρατούσε πάνω του. Έσκασε ο διάβολος. Άφησε βρώμα αποπνικτική. Έσπασε τα τζάμια ενός παραθύρου και εξαφανίστηκε από εκεί. Ξύπνησε τρομαγμένος ο σύζυγός της που κοιμόταν δίπλα και τη ρωτάει, «Τι έγινε βρε γυναίκα, γιατί σπάσανε τα τζάμια, γιατί αυτό το κακό, γιατί τόση βρωμιά?» Εκείνη του είπε με δύο λόγια τρέμοντας τι συνέβη. Πήρε αμέσως ο σύζυγος ένα θυμιατό και θυμιάσε όλο το σπίτι. «Εσείς οι άντρες θα του κάνατε αυτό?» Ύστερα από αρκετή ώρα ησύχασαν όλοι. Η γυναίκα εξακολούθησε όλη τη νύχτα να προσεύχεται ευχαριστώντας τον Πανάγιο Θεό και να λέει, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Χριστιανοί μου, αδελφοί και πατέρες, αυτό ήταν ένα μόνο μέρος από την διδασκαλία περί του αοράτου πολέμου των δαιμόνων. Μην αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα ούτε αψηφώντας το, ούτε με αδιαφορία, αλλά με πολύ σοβαρότητα και πολύ προσευχή. Διότι οι δαίμονες αποτελούν έναν από τους τρεις θανάσιμους εχθρούς της ψυχής μας. Ο πρώτος είναι ο εαυτός μας με τις αδυναμίες και τα πάθη του. Ο δεύτερος είναι ο κόσμος της κακίας που μας περιβάλλει. Όλος ο κόσμος. Με όσα έχει. Και ο τρίτος είναι οι δαίμονες που με τον αόρατο πόλεμό τους διαμέσου φαντασίας, λογισμών, ενθυμίσεων και νήσεων προσπαθούν να θανατώσουν μια για πάντα της ψυχής μας. Από σήμερα ήθε να τους αντιμετωπίζουμε με προσοχή, με πίστη ζωντανή, με μετάνοια αληθινή, με εξομολόγηση και θεία κοινωνία και ιδιαιτέρως με το κομποσχοινάκι της νοεράς προσευχής, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν προσέλθει να ακούσουν λόγων σωτηρίας, ομολογεί πατρικά, «Παιδιά μου,
Τίποτα δεν μου είναι πιο ποθητό από σας, ούτε αυτό το φως. Γιατί μεριάκης θα ευχόμουν ο ίδιος να τυφλωθώ, ή αν ήταν δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να σώσω τις ψυχές σας. Ναι, ειλικρινά σας το λέω, ότι και από το ίδιο το φως μου, πιο γλυκιά είναι η δική σας σωτηρία. Και εγώ ο αμαρτωλός, μαζί με τους Αγίους Πατέρες, ως πλέον ελάχιστοι εργάτες των αμπελώνα του Κυρίου, επιθυμούμε και ευχόμεθα ολόψυχα την σωτηρία όλων σας. Και μαζί με σας να ελύσει ο Θεός και εμάς τους ιερείς σας. Αμήν. Υπερφαίνος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το επόμενο κήρυγμά μας θα γίνει βέβαια με το νέο έτος, το Σωτήριο νέο έτος 2013, θα σας πούμε την ημερομηνία. Θα συνεχίσουμε για τον αόρατο αυτόν πόλεμο των δαιμόνων, με άλλους τίτλους βέβαια. Έτσι να πληροφορηθούμε όσα μας είναι